Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube Στράτος Μελίτης και Ολιστική Ιαση. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο σκοτεινό μυστικό του καρκίνου. Το μυστικό το οποίο επιτρέπει στον καρκινικό όγκο, στα καρκινικά κύτταρα, να επιβιώσουν ακόμα και απέναντι στις ισχυρότερες θεραπείες του ανθρώπου, όπως είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό του καρκίνου που του επιτρέπει να αντέχει ακόμα και τις πιο ισχυρές επιθέσεις εναντίον του. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το σύστημα αναγέννησης, δηλαδή τα αρχαίγωνα κύτταρα ή αλλιώς βλάστο κύτταρα. Αυτό είναι το ισχυρότερο σύστημα αυτοίασης του ανθρώπου. Ναι, αλλά τι σχέση έχει με τον καρκίνο. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Συνεχίζοντας λοιπόν να πούμε ότι τα βλαστοκύτταρα είναι τόσο σημαντικά για την αναγέννηση των κυτάρων μας που αν σταματούσαν να κάνουν τη δουλειά τους για μία μόλις εβδομάδα θα πεθαίναμε ακαριέ. Είμαστε στην κυριολεξία φτιαγμένοι από βλαστοκύτταρα. Πέντε μόλις μέρες μετά τη σύλληψή μας το θαύμα της ζωής ξεκινά από μία μικροσκοπική μπαλίτσα που αποτελείται από 50 ως 100 εμβρυικά βλαστοκύτταρα. Αυτά τα εκπληκτικά κύτταρα της ζωής μπορούν να δημιουργήσουν κάθε είδους όργανο στο σώμα μας. Μυς, κόκαλα, μάτια, δέρμα, εγκέφαλο. Στην κυριολεξία είναι ο σπόρος της ζωής. Όλα μα όλα τα όργανα μας σχηματίστηκαν από τον πολλαπλασιασμό αυτών των αρχαίων κύτταρων. Όταν μεγαλώσουμε, τα βλαστοκύτταρα αυτά είναι που αναγεννούν κάθε φθορά που συμβαίνει στο σώμα μας. Δηλαδή, το δέρμα μας αναγεννάται κάθε 28 μέρες. Το σηκώτη μας, το ύπαρ δηλαδή, κάθε 3 μήνες. Το στομάχι μας κάθε 2 μήνες. Τα κύτταρα του νοσοποιητικού μας συστήματος ανανεώνονται κάθε 7 ημέρες. Πώς γίνεται αυτό μέσω των βλάστοκυτάρων. Όταν κάποιο όργανο μας έχει ανάγκη επιδιόρθωσης, καλεί τις πρώτες βοήθειες. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες? Τα βλαστοκύτταρα. Με το που λάβουν το σήμα κινδύνου, τα βλαστοκύτταρα βγαίνουν σαν ένα τεράστιο μήνο, κυρίω από το μυελό των οστών, και ταξιδεύουν ταχύτατα μέσα από τι αρτηρίες για να φτάσουν στο σημείο που έγινε η κλίση του. Αυτή η τόσο σημαντική διαδικασία για την αναγέννηση φθαρμένων, τραυματισμένων ή κατεστραμμένων κυτάρων ονομάζεται κινητοποίηση βλαστοκυτάρων. Stem cell mobilization. Stem cells είναι τα βλαστοκύτταρα, έτσι. Τα εκπληκτικά έξυπνα βλαστοκύτταρα είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν ένα απίθανο βιολογικό GPS, ώστε να εντοπίζουν το ακριβές σημείο σε απόσταση χιλιοστού από το όργανο που έστειλε το σήμα κινδύνου. Φανταστείτε έναν κατευθυνόμενο πύραυλο που εστιάζει απόλυτα στο στόχο του, όχι όμως για να καταστρέψει, αλλά για να χαρίσει ζωή αναγεννώντας το τραυματισμένο ή φθαρμένο σημείο. Μόλις τα πλαστοκύτταρα βρουν το ακριβές σημείο, κολλούν πάνω στους υποδοχείς του τραυματισμένου οργάνου, επιδιορθώνοντας το πρόβλημα. Όταν προσδεθούν στο τραυματισμένο όργανο, μεταμορφώνονται σε κύτταρα του οργάνου που τα κάλεσε. Δηλαδή, τα κάλεσε το μάτι, θα γίνουν κύτταρα ματιού. Τα κάλεσε το ύπαρ, θα γίνουν κύτταρα ύπατος. Τα κάλεσε το δέρμα, θα γίνουν κύτταρα δέρματο. Χαρακτηριστικά, μετά από εγχείρηση υπάρχουν 14 φορέ παραπάνω από το φυσιολογικό κινητοποιημένα βλαστοκύτταρα τα οποία κινούνται στι αρτηρίε μα τρέχοντα για να φτιάξουν τη ζημιά. Καλά ω εδώ. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην κυριολεξία. Είμαστε μία μικροσκοπική μπαλίτσα από βλαστοκύτταρα τα οποία έχουν μέσα τους ενχάρακτη την έννοια της δημιουργίας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς όμως η επιδιόρθωση κατεστραμμένων, φθαρμένων, προβληματικών κιτάρων σχετίζεται με τον καρκίνο. Προσέξτε τώρα. Τα γονίδια που δημιουργούν βλαστοκύτταρα οι υποσυνθήκε μπορούν να μεταλλαχτούν. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες ακραία υποξία, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, ακραία προβλήματα στρες, οξύδωσης, οξέωση και φλεγμονής. Δηλαδή πρακτικά όταν τα γονίδια μας στραγγαλίζονται από την πείνα, την έλλειψη νερού, την τρομακτική βρωμιά μέσω της τοξικότητας, την έντονη και χρόνια φλεγμονή, οξείδωση, οξέωση, δηλαδή αλλαγή στο πεχά, που καθιστά τη ζωή τους απίστευτα δύσκολη και προβληματική, μπορεί να μεταλλαχτούν σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν για να επιβιώσουν. Αυτή η μετάλλαξη συγκεκριμένων γονιδίων στη συνέχεια δημιουργεί και μεταλλαγμένα βλαστοκύτταρα. Δηλαδή, Εκεί που τα βλαστοκύτταρα ήταν οι τζεντάι, οι πολεμιστές μας, οι οποίοι επιδιόρθωναν κάθε κακό, κάθε φθαρμένο, κατεστραμμένο, προβληματικό όργανο, ξαφνικά γίνανε σιθ, γίνανε δηλαδή οι πυρέτες του σκότους. Μεταλλάχτηκαν και αντί να αναγεννούν φθαρμένο ιστό, γεννάνε καρκινικά βλαστοκύτταρα. Τα καρκινικά βλαστοκύτταρα αποτελούν τη μήτρα λοιπόν των καρκινικών όγκων. Ακόμα και αν ο καρκίνο φαινομενικά εξαλειφθεί, δηλαδή πάει ο ασθενή, βλέπει ο γιατρό, κάνει μια βιοψία, κάνει έναν έλεγχο, κάνει τι εξετάσει, βλέπει οι καρκινικούς δείκτε και αντιλαμβάνεται ότι εκεί υπάρχει ένα καρκινικό όγκο. Και βομβαρδίζει τον όγκο με χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες και βλέπουμε εκπληκτικά αποτέλεσματα. Στον πρώτο κιόλα μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί ο καρκινικό όγκος κατά 50%. Στον επόμενο μήνα κατά 70%. Στον επόμενο μήνα κατά 90%. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι, αλλά ξεχάσαμε όμω να αναφέρουμε ότι περίπου 3%-3% του αρχικού καρκινικού όγκου αποτελείται από καρκινικά βλαστοκύτταρα. Ωραία. Τώρα το μάθαμε. Και τι με αυτό. Αυτά τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι επιδιορθώνουν, όταν είναι φυσιολογικά, ε, όχι μεταλλαγμένα, επιδιορθώνουν όλο το φθαρμένο ιστό. Δεν είναι ότι αποτελούν τη μήτρα της ζωής. Δεν είναι ότι εμείς γεννηθήκαμε από περίπου 50 με 100 βλαστοκύτταρα μόνο. Είναι ότι έχουν απίστευτη αντοχή ακόμα και στις πιο σκληρές κακουχίες. Δηλαδή, δηλαδή αντέχουν ακόμα και ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες πολλές φορές χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Δηλαδή, λούζονται στην κυριολεξία στην χημειοθεραπεία με απίστευτα τοξικά μολυσματικά στοιχεία ακόμα και καθαρά δηλητήρια τα οποία μπορούν να εξαφανίσουν, να λιώσουν, να καταστρέψουν τα υγιή κύτταρα σχεδόν ακαρία και όμως τα βλαστοκύτταρα δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα. Μπορούν να αντέξουν ακόμα και τις πιο σκληρές χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ακόμα ακόμα και συνδυασμού χημειοθεραπείων. Δηλαδή δύο-τρία τοξικά δηλητήρια ταυτόχρονα χωρίς να πάθουν τίποτα. Αυτό είναι και ο λόγος που η καρκινική όγκοι είναι τόσο δύσκολο να εξαφανιστούν, να σκοτωθούν, να πάψουν να υπάρχουν. Διότι περίπου το 3% του αρχικού όγκου αποτελείται από καρκινικά βλάστο κύτταρα, τα οποία έχουν αυτές τις ασύλληπτες ιδιότητες αντοχής ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Άρα γι' αυτό το λόγο οι πρώτοι μήνες βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, βλέπουμε ότι ο καρκίνος υποχωρεί, όμως τα καρκινικά βλαστοκύτταρα απλά ερεθίζονται, θυμώνουν, ενοχλούνται πάρα πολύ και αφού έχουν εξαφανιστεί οι υγιοί και οι κόρες τους, γιατί αυτό κάνει η χημειοθεραπεία για ακτινοβολία, σκοτώνει με τρομακτική ευκολία τους γιου και τις κόρες των καρκινικών βλαστοκυτάρων, αλλά δεν μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα στα καρκινικά βλαστοκύτταρα. Ναι, αλλά δεν μένουν αμέτωχα, τα καρκινικά βλαστοκύτταρα ενοχλούνται, θυμώνουν ερεθίζονται από την ακτινοβολία και γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα, ακόμα πιο τοξικά για τον άνθρωπο, πολλαπλασιάζοντας πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές, όλο και ταχύτερα τον εαυτό τους. Δηλαδή, παύουν να πολλαπλασιάζουν πλέον, να γεννάνε γιους και κόρες, αλλά αρχίζουν και κάνουν πρακτικά κλωνοποίηση του εαυτού τους. Δηλαδή γεννάνε τον εαυτό τους, γεννάνε κι άλλα καρκινικά βλαστοκύτταρα. Μα αυτό είναι αφάνταστα επικίνδυνο. Ακριβώς αυτό είναι και το σκοτεινό μυστικό του καρκίνου που μπορεί και σκοτώνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ ο αρχικός όγκος είναι 3% καρκινικά βλαστοκύτταρα, περίπου 3%, κάποιες φορές λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Στη συνέχεια, αφού έχει χτυπηθεί ο όγκος από χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες τα καρκινικά βλαστοκύτταρα ερεθίζονται και αρχίζουν και κλωνοποιούν τον εαυτό τους. Και ο επόμενος όγκος που αρχίζει και δημιουργείται που φαινομενικά δεν υπάρχει γιατί τα κορυφαία όργανα μας ανοιχνεύουν τον καρκίνο πάνω από ένα δισεκατομμύριο κύτταρα οπότε είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι θεωρούμε ότι ο καρκίνος εξαφανίστηκε όμως δεν έχει εξαφανιστεί η γη και οι κόρε εξαφανίστηκαν αλλά ο πυρήνα του καρκινικού όγκου, τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, όχι απλά δεν εξαφανίστηκαν, αλλά τώρα χρησιμοποιούν τα πιο βαριά του όπλα και κλωνοποιούν τον εαυτό του, δεν γεννάνε απλά του γιου και τι κόρε. Οπότε ο επόμενο καρκίνο, ο επόμενο καρκινικό όγκο, δεν είναι 3% βλαστοκύτταρα. Είναι 7%, 17%, 37%, 55%, 70% έως πολλές φορές φτάνει να είναι σχεδόν 100% καρκινικά βλαστοκύτταρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα όπλα του ανθρώπου δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και τελικά ο άνθρωπος πεθαίνει. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν ο καρκίνος φαινομενικά εξαφανιστεί, αν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα εξακολουθούν να υπάρχουν, που είναι πάρα πολύ πιθανό, ο καρκίνος μπορεί να ξανά αναπτυχθεί και να εξαπλωθεί και όπως είπαμε, αυτή τη φορά θα είναι πολύ 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 πιο επικίνδυνος γιατί δεν έχει γεννήσει κύτταρα καρκινικά, έχει κλωνοποιήσει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν θα εστιάσουμε σε τρόπους που μπορούν να κάνουν το εξής. Δύο πράγματα ταυτόχρονα και αυτό είναι το έκτο και πιο σημαντικό πρόγραμμα από τα 7 συνολικά προγράμματα κατά του καρκίνου που χρησιμοποιούμε. Ειδικά διατροφοφάρμακα, τα οποία τι κάνουν, χτυπάνε την ασπίδα των καρκινικών βλαστοκυτάρων, εξασθενούν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα και έτσι έρχεται η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία και τα ισοπεδώνει. Δηλαδή σκοτώνει και καρκινικά βλαστοκύτταρα με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι με συγκεκριμένα διατροφοφάρμακα τα καρκινικά βλαστοκύτταρα γίνονται πιο αδύναμα, σπάει πρακτικά η άμυνά τους, να το πούμε έτσι, εκλαϊκευμένα και μετά η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία μπορεί να τα ξαφανίσει. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο συνδυασμός με τον των υπερόπλων της φύσης, με τα υπερόπλα της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας, είναι ίσως ο τέλειος συνδυασμός κατά του καρκίνου. Ακριβώς αυτό. Και εδώ υπάρχει και το δεύτερο αφάνταστα σημαντικό στοιχείο που κάνουν αυτά τα διατροφοφάρμακα. Υπάρχει και δεύτερο συνδυασμός διατροφοφαρμάκων τα οποία τι κάνουν. Προστατεύουν τα υγιή κύτταρα από την απίστευτα τοξική χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. Σκεφτείτε το εξής. Για να εμφανίσει ένας άνθρωπος καρκίνο δεν σημαίνει ότι ήδη το για πάρα πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ένας επικίνδυνος καρκινικός όγκος. Ασφαλώς. Άλλωστε όπως λέει ο Ιπποκράτης η ασθένεια συσσωρεύεται για χρόνια και εμφανίζεται απότομα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ο καρκίνος δεν εμφανίζεται σε μία ημέρα. Πολλές φορές θέλει ακόμα και 20 χρόνια για να συσσωρευτούν αρκετά κύτταρα, καρκινικά κύτταρα, για να θεωρηθούν επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, καθ' όλη αυτή τη συσσόρευση τοξινών, τη χρόνια οξείδωση, τη χρόνια οξέωση, τη χρόνια συστηματική φλεγμονή, συστηματική σημαίνει ότι η φλεγμονή εξαπλώνεται σε ένα ολόκληρο σύστημα, όχι απλά σε ένα όργανο, αλλά σε ένα σύστημα οργάνων, π.χ καρδιαγκιακό σύστημα ή γαστρεντερικό σύστημα. Οτιδήποτε, όλα τα όργανα που συνεπάρχουν στο γαστρεντερικό σύστημα, όλα τα όργανα του καρδιαγκιακού σύστηματο. Γι' αυτό και τη λέμε συστημική ή συστηματική φλεγμονή, όχι εστιακή φλεγμονή. Άρα χρόνια συστηματική φλεγμονή, χρόνια οξέωση, χρόνια οξείδωση, χρόνιο στρε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αρχίζουν να μειώνουν την ισχύ της αποτοξίνωσης του ανθρώπου. Δεν μειώνουν την ισχύ του ύπατος. Δεν καθιστούν το ύπα λιγότερο ισχυρό ή λιγότερο, αν θέλετε, λειτουργικό στο να μπορεί να αποτοξινώνει το σώμα. Ασφαλώς και αυτό κάνουν. Δεν καθιστά τους νεφρούς λιγότερο ικανούς να φιλτράρουν το αίμα. Ασφαλώς αυτό κάνουν. Η οξέωση, η οξείδωση, η συστηματική φλεγμονή αυτό ακριβώς κάνουν. Μα αν μετά από 8, 10, 12, 20 χρόνια οξέωσης, οξείδωσης, συστηματικής φλεγμονής έχει μειωθεί η απόδοση πολλών οργάνων από όπω όπως είναι το λεμβικό σύστημα, όπως είναι το ΕΠΑ, όπως είναι η νεφρή τότε δεν είναι πολύ πιο δύσκολο να φιλτράρουν, να καθαρίσουν και να αποτοξινώσουν τη χημειοθεραπεία και την ακτινοβολία... στην οποία υπόκειται ο ασθενής με καρκίνο. Ασφαλώς. Άρα λοιπόν όλη αυτή η τρομακτική οξέωση... οξύδωση και φλεγμονή... που φέρνει η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία... δεν προστίθεται στο ίδιο υπάρχον πρόβλημα... που είχε ο άνθρωπος για να εμφανίσει και τελικά... καρκίνο. Ασφαλώς. Συσσωρεύεται το ένα πάνω στο άλλο. Άρα λοιπόν τα κύτταρά μας δεν θα είναι πιο ευάλωτα από ποτέ... την ώρα που θα δεχτούν χημιοθεραπεία και ακτινοβολία... εφόσον ήταν ήδη ευάλωτα... κατά από 8, 10, 12, 20 χρόνια οξύδωσης, οξέωσης και φλεγμονής. Βεβαίως. Άρα λοιπόν δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό... να χρησιμοποιήσουμε πανίσχυρα διατροφοφάρμακα... τα οποία ισχυροποιούν και χτίζουν μία ασπίδα... όχι πάντα αντιοξυρωτική ρυθμίζοντα όμω την οξύδωση και ρυθμίζοντα τη φλεγμονή. Γιατί είναι πολλοί ογκολόγοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε παλαιότερα δόγματα ότι δεν κάνει να λαμβάνει ο άνθρωπο αντιοξυδωτικά. Γιατί, γιατί, αυτά τα αντιοξυδωτικά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και το καρκινικό κυττάρο και να αντέξει την οξύδωση που προκαλεί η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία. Δηλαδή, οι ογκολογοί κατανοούν ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία πώ σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, μέσω της οξύδωσης. Ναι, όχι μόνο αυτό όμως, γιατί αν ήταν έτσι, υπάρχουν πολλά χημικά στα τρόφιμα που τρώμε, δηλαδή είτε μιλάμε για α, πράγματα τα οποία αυξάνουν τη διάρκεια των τροφίμων, είτε μιλάμε για πράγματα τα οποία αλλάζουν τη γεύση των τροφίμων. Αυτά είναι πάρα πολύ τοξικά και μερικέ φορέ είναι καρκινογόνα. Τα λεγόμενα ε, ε301, ε306 κτλ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ενώ αυξάνουν την οξύδωση και τη φλεγμονή, προσέξτε, δημιουργούν καρκίνο. Άρα λοιπόν η χημειοθεραπεία και η κτηνοβολία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην οξύδωση για να μπορέσει να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα. Δημιουργεί, έχει και άλλα μονοπάτια τα οποία δεν είναι έτσι παρούσα. Αποτελούν ένα ολόκληρο βίντεο και νομίζω το έχουμε κάνει δύο φορέ μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν ψάξετε στα βίντεο, θα δείτε ακριβώ πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Σύμφωνα με τι τελευταίε μελέτε, έτσι. Άρα λοιπόν, υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο εδώ. Εκτό ότι η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία χρησιμοποιούν και άλλα μονοπάτια πλήν τη οξύδωση για να σκοτώσουν καρκινικά κύτταρα, συμβαίνει και το εξή τα καρκινικά κύτταρα έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να απορροφήσουν αντιοξυδοτικά από τις τροφές. Προσέξτε, αντιοξυδοτικά από τις τροφές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λιγότερο από 10% των αντιοξυδοτικών των τροφών μπορεί να τα απορροφήσει ένα καρκινικό κύτταρο. Αντίθετα, αντίθετα, τα υγιή κύτταρα μπορούν να απορροφήσουν ως και 90% από τα αντιοξυδοτικά και αντιφλεγμονώδη και κυταροπροστατευτικά στοιχεία των τροφών. Άρα λοιπόν αυτό το ισοζύγιο αξίζει και με παραπάνω τον κόπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ισχυροποιούμε τα υγιή κύτταρα ενώ τι κάνουμε ταυτόχρονα σπάμε την ασπίδα καθιστούμε ευάλωτα δηλαδή τα καρκινικά βλάστο κύτταρα τις μήτρες των καρκινικών όγκων. Προσέξτε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ίσως ένας κορυφαίος τρόπος, αν όχι ο μοναδικός, να σκοτώσουμε καρκινικά βλαστοκύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε δύο στοιχεία που κάνουν τα υπερόπλα των διατροφοφαρμάκων. Ένα, προστατεύουν τα υγιή κύτταρα από την απίστευτη δηλητηρίαση της χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας και ταυτόχρονα σπάνε την ασπίδα, καθιστούν ευάλωτα τα καρκινικά βλαστοκύτταρα. Με ένα χτύπημα, ένα διπλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το έκτο πρόγραμμα από τα 7 συνολικά προγράμματα από το ξύνωσης κατά του καρκίνου που χρησιμοποιούμε. Γιατί αν δεν καταστραφούν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, είναι πολύ πιθανό να γυρίσει, να επιστρέψει, να ξανααναπτυχθεί ο καρκινικός όγκος που εξαφανίσαμε σε λιγότερα από πέντε χρόνια, σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια και μάλιστα πολύ 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 πιο επιθετικός από την προηγούμενη φορά και αυτή τη φορά ο καρκινικός όγκος δεν θα αποτελείται από 3% καρκινικά βλαστοκύτταρα αλλά πολύ πολύ υψηλότερο ποσοστό έως και 100% Καρκινικά βλαστοκύτταρα, και πρακτικά οι πιθανότητε επιβίωση είναι σχεδόν μηδενικέ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε έστω και ελάχιστα να αποκτήσετε ένα νέο επίπεδο γνώσεων για το πώ λειτουργούν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, ποιο είναι το πραγματικό σκοτεινό μυστικό του, ποια είναι πραγματική σκοτεινή του δύναμη και πώ θα μπορούσαμε να την κατανικήσουμε με τα διατροφικά υπερόπλα. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και ευδαιμονία, καλή συνέχεια σε όλους.